chamado Pero Vai, mas da maioria da paixão. Isso aqui com menino, eu não sei nada, né? Não sei tocar, nem cantar, nem jogar. Agora, eu tenho uma coisa comigo, não puder ajudar e não atrapalha. E amanhã tem mais. Γεια σας, είμαστε εδώ σε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο, όπως βλέπετε, στη θάλασσα κοντά και έχουμε μαζί μας μια ομάδα καταπληκτική. Έχετε κάνει ποτέ καποέρα? Μην το επιχειρήσετε αυτό που θα δείτε χωρίς το δασκαλό σας. Και έχουμε δύο δασκάλους, όχι έναν, δύο. Το Γιώργο Τσιγκουνάκη και το Γιώργο Κρίτσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι από την Ακαδημία Καποέρα. Να το πω λοιπόν σωστά, Μπάντσο ντε Σενσάλα. Και τι σημαίνει αυτό, Γιώργο? Λοιπόν, Μπάντσο ντε Σενσάλα σε μια αφρικάνικη διάλεκτο σημαίνει η λησμονιά του σημείου που δημιουργήθηκε η καποέρα, το Σενσάλα. Σενσάλα ήταν το σκλαβοχώρακο, εκεί που οι σκλάβοι ζούσαν. Εκεί ήταν και τα πρώτα στάδια της εξέλιξης της καποέρα. Και τι σημαίνει, θα ρωτήσω τον άλλο Γιώργο, τι σημαίνει καποέρα σαν λέξη, η λέξη καποέρα? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες που ανά καιρούς έχουν δώσει ιστορικοί. Μια από τις πικρατέστερες είναι το κοντό χορτάρι, στο οποίο όταν καταφέρανε οι σκλάβοι να ελευθερωθούν και να δραπετεύσουν από τα Σενσάλας, κρυβόντουσαν μέχρι να περάσουν οι αφέντες ή αυτοί που τους ψάχνανε. Και τώρα να δούμε πώς δύο Έλληνες ήρθαν σε επαφή με αυτή τη φανταστική τέχνη. Εγώ τη λέω φανταστική γιατί συνδυάζει ακροβασία, συνδυάζει χορό και συνδυάζει πολεμική τέχνη και μουσική, ζωντανή μουσική που είναι και λόγο. Τραγουδάτε, δεν είναι έτσι? Φυσικά. Σωστά. Οπότε πώς ήρθατε σε επαφή με αυτό? Ήταν το 2001, όπου στην Αθήνα έγινε ένα σεμινάριο, ήταν το πρώτο σεμινάριο καποέρα στην Αθήνα. Το έκανε ο Μέστρε Ντιάντρο μαζί με τον Προφεσόρ Μανέλ, που είναι ο δάσκαλος και των δύο μας. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Γιώργο ως συμμαθητές εκείνα τα χρόνια, μέχρι τώρα που εξελιχθήκαμε σε συνεργάτες και δάσκαλοι. Και φίλοι. Και φίλοι πάνω απ' όλα. Νομίζω, Γιώργο, η καποέρα δεν έχει έτσι έναν εσωτερικό παλμό, κάτι πολύ ιδιαίτερο που ενώνει τους ανθρώπους σαν μια γιορτή? Είναι αυτό όταν συναντιέστε και κάνετε τις ασκήσεις σας? Έχει ένα εσωτερικό παλμό, όπως το λες. Το γεγονός ότι έχει μουσική και όλοι τραγουδάνε, είτε παίζεις καπουέρα είτε είσαι γύρω-γύρω σε αυτό που ονομάζουμε χόντα και καπουέρα, που είναι ο κόσμος γύρω που κάθεται και σχηματίζει τον κύκλο. Τραγουδώντας λοιπόν, ενώνουν όλη τη φωνή τους, ενώνουν όλη τον παλμό τους, μπαίνουν στην ίδια μουσική, μελωδία, ρυθμό, δόνηση και μπορούν και περνάνε όμορφα ουσιαστικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο λέγεται Detox και όπως εσείς κάνετε τη χόντα και συγκεντρώνεστε κυκλικά έτσι, έτσι και εμείς εδώ από το ένα μάθημα στο άλλο δίνουμε μια σκυτάλη. Αυτό που κάνετε και εσείς βλέπω. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι της καποέρα. Υπάρχει ένα παιχνίδι, το είδα στο site σας. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, είναι κάτι, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι όταν λέμε ότι κάνουμε καποέρα, δεν λέμε ότι παλεύουμε ούτε ότι χορεύουμε. Είναι ένα παιχνίδι για εμάς, είναι σαν ένα παιχνίδι σκάκι. Ο ένας παίζει με τον άλλον σε μια μορφή φιλικής, σε εισαγωγικά, μάχης. Ναι, φιλικής μάχης. Ανταλλάσσεται όμως, νομίζω, και όχι μηνύματα, πώς λέγονται αυτά, προστάγματα, όταν μιλάτε ο ένας τον άλλο για να κάνετε την επόμενη άσκηση. Όταν κάνουμε προπόνηση, ναι, όλα έχουν κάποια sequences, δηλαδή ακολουθίες κινήσεων, τα οποία είναι χορογραφημένα με σκοπό να καταλάβουν οι μαθητές κάποιες κινήσεις, πώς τις κάνουν, πότε τις κάνουν και τη σωστή τεχνική και ισορροπία που χρειάζεται για να τις εκτελέσουν. Από εκεί πέρα όμως, όταν παίζουμε καποέρα, δεν υπάρχει πια χορογραφία, είναι ελεύθερο, είναι σαν να χορεύεις. Οπότε εκεί πέρα δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον. Αυτά που ακούνε όμως και έρχονται σε απευθείας επαφή είναι με τη μουσική και αυτούς που τραγουδάνε, που οι στίχοι καμιά φορά αφορούν άμεσα το παιχνίδι. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να λένε, πρόσεξε, αυτός που παίζει ο ένας είναι πολύ παλιός και πολύ επικίνδυνος, πρόσεχε γιατί ο άλλος είναι πολύ γρήγορος. Αυτά τα λένε οι στίχοι στα πορτογαλέζικα και ένα κομμάτι της καποέρα είναι να μάθεις και τη γλώσσα και να μάθεις και τα τραγούδια. Paixão de cada um.
Και είναι προϋπόθεση το να ξέρεις κάποια πολεμική τέχνη ή μπορείς να ξεκινήσεις εγώ, για παράδειγμα, ή είναι καλό να ξέρεις κάποια πολεμική τέχνη ή κακό? Ποιο είναι το ζητούμενο? Σίγουρα ότι ξέρεις σε βοηθάει. Και ποδήλατο να κάνεις χρόνια, έχεις καλύτερη στάμινα, οπότε μπορεί να αντέξεις περισσότερη ώρα στο μάθημα. Σίγουρα, αν κάνεις μια πολεμική τέχνη, έχεις καλύτερη επαφή με τις κλωτσιές, με τα λακτίσματα, τα ανακλαστικά σου έχουν, είναι ίσως λίγο πιο προχωρημένα από κάποιους άλλους. Αλλά απ' την άλλη, αν κάποιος κάνει χορό και έχει πολεμικές τέχνες, έχει πιο καλή επαφή με το ρυθμό. Επειδή στην καποέρα εκπαιδεύουμε και προπονούμαστε σε όλα αυτά τα επίπεδα, σε όλες αυτές τις ποιότητες, και στο ρυθμό, αλλά και στην κίνηση και στην ταχύτητα και στο επιθετικό κομμάτι και στο χορευτικό, και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εκφραστούμε. Ό,τι έχεις κάνει, καλό. Αν δεν έχεις κάνει κάτι όμως, όλα αυτά σιγά σιγά με τον καιρό θα τα αποκτήσεις. Κατάλαβα. Να ρωτήσω τώρα για τις ηλικίες, για τα φύλλα, αν συνηθίζεται οι γυναίκες να κάνουν καποέρα περισσότερο, οι άντρες. Γενικά η καποέρα είναι για όλους. Στις ακαδημίες μας έχουμε παιδιά, έχουμε γυναίκες, έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους, έχουμε και ακόμα ανθρώπους που έχουν έρθει μετά από κάποιο τραυματισμό που κάνουν μια αποθεραπεία. Η καπόρα είναι δυνατόν να βοηθήσει τους πάντες. Δεν έχει ούτε κάποιο φιλετικό χαρακτηριστικό, ούτε τίποτα. Είναι για όλους, για νέους, για μεγαλύτερους και για αρκετά μεγαλύτερους. Σε αυτή τη συνάντηση στο Dolce Art Cariviera εδώ στη Βραβρώνα, μας κάνατε τη χαρά, την ευχαρίστηση που δώσατε σε όλο τον κόσμο, να δούμε τους συναδέλφους σας από την Ισπανία. Φέρατε κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μέστρε μας, ο Μέστρε Ντιάντρο, η σχολή του είναι στη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή. Τι ωραία. Και ανά καιρούς καλούμε μαθητές του, οι οποίοι είναι και αυτοί δάσκαλοι πια, Ελλάδα, για να μας βοηθήσουν σε διάφορα σεμινάρια, διάφορα shows που κάνουμε και να προσπαθούμε να εξελίξουμε και τους μαθητές μας, αλλά και εμάς, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και κίνησης. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε και οι δυο, τι αισθάνεστε όταν κάνετε καποέρα και ιδιαίτερα όταν είμαστε εδώ, σε αυτό το μαγευτικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον και κάποιος που δεν κάνει καποέρα δεν μπορεί να μην νιώσει όμορφα. Γενικά η επαφή με τη φύση εμάς μας αρέσει, μας εμπνέει και μας διευκολύνει και το έργο μας, ώστε να εμπνευστούμε και να κάνουμε κάτι πιο όμορφο. Για σένα, Γιώργο? Όσο αφορά το περιβάλλον και το εξωτερικό, νομίζω τα είπε όλα ο Γιώργος και δεν μπορώ να έδωσα αντιπαράθεση γιατί είχε απόλυτο δίκιο. Όσο αφορά το πιο υποκειμενικό κομμάτι και το πιο εσωτερικό, επειδή μέσα έχει και το χορευτικό στοιχείο, σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χορεύουν για όλα αυτά που δεν μπορούν να πούν. Οπότε μέσω αυτού θα ήθελα εγώ να κλείσω τη δικιά μου παρουσίαση, το δικό μου κομμάτι. Γιατί μέσω των ακροβατικών, μέσω του χορού, μέσω της κίνησης, μέσω της έκφρασης που το σώμα παρέχει, μπορείς να νιώσεις καλύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να νιώθουμε και να είμαστε χαρούμενοι και να παίρνουμε αυτή τη χαρά της ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Στο πρώτο τελευταίο από την Balance Weekend αυτή τη σεζόν. Να είστε καλά σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καποέρα? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αρκεί να γίνει το πρώτο βήμα. Η πρώτη φορά που κάποιος θα ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα γίνονται όλα εύκολα. Αφού το λέτε εσείς που είστε μονιτόρ, εντάξει, εγώ τι να πω, πάω πάσω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς. Μην το επιχειρήσετε χωρίς τα παιδιά. Ό,τι χρειαστείτε, Ακαδημία Καποέρα, Banjo de Sensala στην Αθήνα. Και στο Μαρούσι και. Μοναστηράκι. Μοναστηράκι, λοιπόν. Να είστε καλά. Yeah.
un capoeira, è un pedaço di pau.